Για, έλα εδώ. Ελάτε, κύριε Ποζιέ. Με είδατε πριν στα βοηθά. Ήμουν έτοιμο. Ναι, ήμουν έτοιμο γιατί είχε δύο match point ο Τσιτσιπά. Τελικά δεν τα κατάφερε στο τρίτο σετ, τα κατάφερε στο τέταρτο. Πήρε την πρόκριση με 3-0 κόντρα στον Κατσάνοφ, τον Ρώσο, με 3-1. Είπαμε, δυσκολεύτηκε στο πρώτο, το πήρε στο tie break. Δυσκολεύτηκε και στο τρίτο, στο οποίο είχε δύο match point, αλλά δεν τα κατάφερε και το match πήγε στο tie break. Εκεί ο Ρώσο πήρε το σετ. Τελικά στο τρίτο επικράτησε τελικό, 3-1, πρόκριση στον τελικό. Σπουδαίο επίτευγμα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Εδώ καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στην Rod Laver Arena Μελβούρνη. Με τον Τζόκοβιτς τώρα μάλλον. Περιμένουμε Τζόκοβιτς ή Τόμι Πολ. Θέλω να προβώ σε δήλωση. Για πες. Όποιος και να είναι απέναντί του θα τον καθαρίσει σαν βραστό αυγό. Να σου πω κάτι. Αύριο παίζει. Ναι. Πότε ο κύριος Τζόκοβιτς, όποτε έχει πάει τελικό Αυστραλιανού Open, δηλαδή 9 φορές, το έχει κατακτήσει και τις 9. Η παραδόση είναι για να σπάσει. Ξαναπέσαι αυτό που είπαμε και προηγουμένως να το μάθει ο κόσμος, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι θα γίνει. Σε περίπτωση που κερδίσει τον τελικό. Αν κερδίσει, θα είναι το νούμερο 1 του κόσμου. Ανεβαίνει στην κατάταξη του νούμερο 1. Πότε είναι ο τελικός? Ο τελικός είναι την Κυριακή. Νομίζω στις 10.30 το βράδυ. Το πρωί δικό μας. Δευτέρα το πρωί θα είμαστε πρωταθλητές, φίλε. Να ξέρεις. Εσύ παίζεις τένις. Στα Ικάνη Κλάμπ και στα πολιτεία. Είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Έχει αλλάξει τελείως το mindset του Στέφανο στους τελευταίους αγώνες, στα τελευταία του τουρνουά. Τι έχει αλλάξει? Το mindset. Το mindset. Τη λογική του στο παιχνίδι. Δεν ευριάζει τόσο πολύ, είναι πιο ήρεμος. Οριμάζει, ρε παιδί μου, νέο παιδί. Γενικότερα παίζει το καλύτερο τένις της καριέρας του, νομίζω, σε αυτό το τουρνουά. Καλά να πάει.